Λοιπόν, θέλω να σας ζητήσω πάλι συγγνώμη για αυτό το άκομψο μέσα έξω Αλίμονο, που έγινε. χάρηκα τη συζήτηση που άκουσα με τον Πελαγίδη, παρακαλώ. Δυστυχώς, επειδή δεν έχει Facebook ο κύριος Πελαγίδης, δεν ήξερε ακριβώς να προσανατολιστεί. Χίλια συγγνώμη και πάλι ευχαριστώ πάντως που είστε εδώ μαζί μας και Αλίμονο. κάνατε υπομονή. Λέγαμε λοιπόν, ακούσατε τώρα και τον κύριο Παλαγίδη, γιατί πολλά από αυτά τα ζητήματα θα θέλω να τα συζητήσουμε και μαζί. Αφού όμως πρώτα μου πείτε πώς βλέπετε τη γενικότερη κατάσταση στη χώρα μετά από αυτήν την πολύ μεγάλη κρίση που πέρασε και μετά θέλω να μου πείτε τι βλέπετε για το επόμενο διάστημα, για τη στρατηγική εξόδου της χώρας και την οικονομία. Ναι. Πώς βλέπετε και εσείς προσωπικά, αλλά πώς βλέπετε και τα κόμματα της αντιπολίτευσης με την κυβέρνηση να κινούνται. Σας πω. Κύριε Μητροπάκη, δεν χωράει καμία αμφιβολία ότι η διαχείριση της υγειονομικής κρίσης από την κυβέρνηση ήταν επιτυχής, αποτελεσματική. Έγραψα πρόσφατα ότι ο Πρωθυπουργός είχε την πολιτική ενσυναίσθηση να ακούσει τους ειδικούς και να φτιάξει τη στρατηγική θωράκισης του συστήματος, αντίδρασης σε αυτόν τον αόρατο εχθρό, να φτιάξει Σωστό. ανάλογα με τις συμβουλές που δώσαν οι ειδικοί. Αυτό είναι ένα πολύ σοβαρό πολιτικό κεκτημένο ορθολογισμού στη χώρα. Μακάρι τα πράγματα, και το εύχομαι προσωπικά, το ευχόμαστε όλοι συνολικά, μακάρι τα πράγματα να πάνε πολύ καλά και να βγούμε πολύ σύντομα από αυτή την περιπέτεια, διότι πραγματικά η Ελλάδα με την πολιτική που ακολούθησε, έκανε έτσι ώστε να σωθούν ζωές. Μην ξεχνάτε ότι έχουμε αντίθετα παραδείγματα σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πιστεύω ότι στο τέλος αυτής της κρίσης όλες οι πολιτικές ηγεσίες θα κρυθούν. Θα κρυθούν από τους πολίτες, έτσι. Σωστό. Όλες οι πολιτικές ηγεσίες. Ακούω, επειδή συζητώ και με συναδέλφους και με φίλους, ακούω το μεγάλο παράπονο των Γάλλων, παραδείγματος χάρη, ότι ο Εμμανουέλ Μακρόν άφησε να γίνει ο πρώτος γύρος των δημοτικών εκλογών. Και την επόμενη μέρα έκλεισε στα σχολεία και πήρε πολύ σημαντικά μέτρα. Αλλά έγινε ο πρώτος γύρος. Ξέφυγε το πράγμα εκεί. Ταυτόχρονα ακούμε για την Ισπανία ότι για μια διαδήλωση μεγάλη ή για ένα ποδοσφαιρικό αγώνα πράγματι υπήρχε μια κατάσταση η οποία ευνόησε την εξάπλωση του ιού. Άρα θέλω να πω ότι όλη αυτή την περίοδο ο κόσμος έδειξε μια αυτοπιθαρχία, έδειξε μια συλλογική ευθύνη, έδειξε ατομική ευθύνη και αυτό έκανε, αυτά τα αντανακλαστικά έκαναν έτσι ώστε η κατάσταση πλέον να είναι διαχειρίσιμη και να μπορεί να ανταποκριθεί και το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Ισχύει. Αυτό όμως, αυτό το πολιτικό κεκτημένο του ορθολογισμού, της σωστής διαχείρισης, μας οδηγεί σε μια πολύ δύσκολη οικονομική πραγματικότητα την επόμενη μέρα, όχι μόνο για την Ελλάδα, αλλά για όλες τις ευρωπαϊκές χώρες ή για σχεδόν όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Εκεί αρχίζουν τα δύσκολα. Εκεί αρχίζουν Σωστό. τα δύσκολα, διότι πιστεύω ότι από αυτή την υγειονομική κρίση θα ξεπηδήσουν μεγάλες ανακατατάξεις, κοινωνικές, οικονομικές, αλλά και πολιτικές. Θα σας διακόψω για τον εξής λόγο. Αν Παρακαλώ. γίνεται να σας πάρω στο τηλέφωνο, ο ήχος να είναι από το τηλέφωνο, γιατί έχει λίγο διακοπές μου λένε. Πες είναι εύκολο. Ναι. Στείλτε μου το τηλέφωνο σας, δεν θυμάμαι αν το έχω. Έχω μιλήσει. Μιλωτικό έχετε. Το έχω, ε. Θα Για να σας το δω. στείλω. Θα Στείλτε σας μου το στο inbox, στείλω. θα σας καλέσω εγώ για να δω. Νομίζω το έχω. Μιλήσαμε τις προάλλες, έτσι δεν είναι. Δεν το αποτύχευσα. Θα σας στείλω τώρα. Ναι. Και θα σας καλέσω εγώ ώστε να κάνουμε τον ήχο. Την εικόνα την αφήνουμε εκεί όπως είναι. Γιατί έχω να διαβάσω. Είναι λίγο, ναι, έτσι ο ήχος δεν είναι πολύ καλός. Δεν μεγάλη κατά. Ακούγεται και ο αναμνηστήρας του λάπτοπ. Ναι, Ωραία, μεγάλη. ωραία. Πριν λοιπόν τον ήχο σας από εδώ πέρα, σας καλώ σε ένα λεπτό. Φαντάζομαι θα με ακούτε καλύτερα. Ναι, κάνει λίγο μικροφωνισμό όμως.
Έχετε ανοιχτά τα ηχεία, κλείστε τα ηχεία σας. Ναι. Νομίζω πολύ καλύτερα τώρα. Ναι, πολύ καλά. Ωραία, ωραία, συνεχίζουμε. Έλεγα λοιπόν ότι η επόμενη μέρα ούτως ή άλλως θα είναι πάρα πολύ δύσκολη. Mm-hmm. Και θα είναι οικονομικά δύσκολη, διότι θα δημιουργήσει μεγάλη ύφεση, το αναφέρατε προηγουμένως με τον Θοδωρή τον Πελαγίδη, θα δημιουργήσει μεγαλύτερη ανεργία, θα υπάρξουν μεγαλύτερες κοινωνικές ανισότητες, θα πρέπει να ληφθούν γενναίες πολιτικές πρωτοβουλίες, μεγάλες μεταρρυθμίσεις, έτσι ώστε να μπορέσουμε να ανακάμψουμε από την επόμενη οικονομική κρίση, η οποία διαφαίνεται και έρχεται αμέσως μετά την προηγούμενη οικονομική κρίση. Και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Έχω όμως την εντύπωση, κύριε Πιτροβάκη, ότι από αυτή εδώ την υγειονομική κρίση υπάρχει μια διάχυτη επιλογή πλέον σε πάρα πολλά ευρωπαϊκά κράτη για το πώς θα διαχειριστούμε την επόμενη κρίση. Δηλαδή, τι εννοώ με αυτό. Την οικονομική. Την επόμενη οικονομική κρίση, αλλά και την επόμενη κοινωνική κρίση. Γιατί η ανεργία έχει αποτύπωμα κοινωνικό. Τα προβλήματα στην υγεία, στην παιδεία έχουν αποτύπωμα κοινωνικό και πολιτικό βέβαια. Αυτό λοιπόν το οποίο βλέπω να αναδύεται παντού στην Ευρώπη είναι η ανάγκη για μια στροφή, για μια επιστροφή, αλλά για μια στροφή στο κοινωνικό κράτος. Δηλαδή, φανταζόμαστε ότι μπορούμε να βγούμε από την κρίση την οικονομική εάν δεν υπάρξει ένας εξυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος Υγείας, μια επένδυση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Εγώ χάρηκα πολύ όταν διάβασα τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού, που το θεωρεί μια προτεραιότητα. Μπορεί να φανταστεί κάποιος ότι την επόμενη μέρα δεν θα πρέπει να ξανασκεφτούμε, το συζητήσατε προηγουμένως, την οργάνωση της εκπαίδευσης και στις τρεις βαθμίδες και με τις νέες τεχνολογίες στην εισαγωγή, αλλά και το σύστημα, την οργάνωση της εκπαίδευσης. Διότι δημιουργεί μεγάλα προβλήματα και τα είδαμε. Το ίδιο θα συμβεί με τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Κάναμε ψηφιακά άλματα αυτή την περίοδο. Το αναγνωρίζουν όλοι. Ωραία. Επειδή όμως η νέα περίοδος στην οποία θα μπούμε φαίνεται ότι θα αλλάξει τις σχέσεις εργασίας ακόμη περισσότερο από την προηγούμενη περίοδο. Και θα βάλει και μέσα τον διαχωρισμό του χώρου εργασίας από την εργασία και την παροχή της εργασίας. Δηλαδή θα πάμε σε μορφές, μεγαλύτερες μορφές τηλεεργασίας. Όλα αυτά αλλάζουν, αν θέλετε, και εκεί χρειάζεται η επιστροφή στο κοινωνικό κράτος, στον πυρήνα του. Αυτό είναι ένα σοσιαλδημοκρατικό μοντέλο. Όμως, φαίνεται ότι αυτό το μοντέλο της επιστροφής στο κοινωνικό κράτος, όχι από επιλογή πια, αλλά από ανάγκη, να το υιοθετούν ένα ευρύ φάσμα πολιτικών δυνάμεων σε όλη την Ευρώπη, από το κέντρο, την κεντροαριστερά, την κεντροδεξιά. Γιατί οι ανάγκες πλέον είναι κοινές. Και τις είδαμε. Και να προσθέσω και μια άλλη διάσταση. Δεν είναι μόνο κοινές. Παρακαλώ. Είναι ότι αυτή η κρίση και στο υγειονομικό της κομμάτι, αλλά και στο οικονομικό, φαίνεται να πλήττει τους αδύναμους. Άρα οικονομικά. Τους περισσότερο αδύναμους, άρα υπάρχει, ένα θέμα ισότητας πια. Αλλά αύξηση των ανισοτήτων που θα πρέπει να μειωθούν. Νομίζω όμως ότι ξύπνησε, ήταν το αντανακλαστικό, το απαραίτητο αντανακλαστικό που ξύπνησε και την, όχι την ευαισθησία, αλλά τον κίνδυνο που υπάρχει πια. Σκεφτείτε τι θέλω να πω. Σκεφτείτε, είμαστε βέβαιοι ότι δεν θα έχουμε κίνδυνο μιας νέας πανδημίας στο μέλλον. Δεν είμαστε βέβαιοι, κανένας δεν μπορεί να μας το επιβεβαιώσει αυτό ή να μας το εξασφαλίσει. Ωραία. Τι θα πρέπει να κάνει κάθε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τι θα πρέπει να κάνει η Ελλάδα, να επενδύσει καλύτερα στην οργάνωση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, έτσι ώστε να μπορεί να ανταπεξέλθει σε μια άλλου τύπου κρίση. Το ίδιο, η στροφή προς το κοινωνικό κράτος συμπεριλαμβάνει την παιδεία, την εκπαίδευση, θα πρέπει να προχωρήσουμε τις μεταρρυθμίσεις. Τι εννοώ να προχωρήσουμε τις μεταρρυθμίσεις. Η προηγούμενη περίοδος του ΣΥΡΙΖΑ ήταν μια περίοδος η οποία αναγνωρίζουν πολλοί
εξημών. Εγώ τουλάχιστον το αναγνωρίζω, όταν μια περίοδος η οποία σηματοδότησε οπισθοδρόμηση στην εκπαίδευση. Μεγάλη οπισθοδρόμηση. Έχετε δεχτεί όμως και εσείς κριτική όσον αφορά την παιδεία. Είμαι έτοιμος. Και μια και σας έχω εδώ πέρα, θα ήθελα, νομίζω πρέπει να ακούσετε. Είμαι έτοιμος να το συζητήσω και δεν έχω, αν θέλετε, ποτέ ξύγει από οποιαδήποτε κριτική ή αυτοκριτική. Να πω όμως το εξής. Η οπισθοδρόμηση που συντελέστηκε τα τελευταία χρόνια και στις τρεις βαθμίδες εκπαίδευσης σημαίνει ότι χρειάζεται και έχουμε όλοι περισσότερη δουλειά για το μέλλον, για τη μεταρρύθμιση στην παιδεία. Τι εννοώ, και θα με διακόψετε βέβαια για να μου πείτε αυτό που θέλετε. Όταν φτιάξαμε τα πειραματικά το 2012 και είχα τιμή τότε να είμαι υφυπουργός, αυτά είχαν μια προοπτική ανάπτυξης. Τρία χρόνια μετά τον ήρθο ΣΥΡΙΖΑ τα καθήργησε. Σήμερα για να ξαναφτιαχτούν τα πρότυπα πειραματικά σχολεία πρέπει να ξαναβάλουμε το ρολόι να δουλεύει από την αρχή. Το ίδιο έγινε και με την ενοποίηση χωρίς κανένα σχέδιο και καμία προοπτική των ΤΕΗ με τα πανεπιστήμια. Αντιμετωπίζουμε μια νέα κατάσταση η οποία κοινωνικά είναι μια αναστρέψη, αλλά θα πρέπει να την αντιμετωπίσουμε με βαθύτατες μεταρρυθμίσεις στο χώρο της παιδείας. Την κριτική σας τώρα, γιατί μονολογώ και δεν θέλω. Η κριτική είναι γνωστή, ότι ως υπουργός παιδείας ήσασταν από εκείνους που κατά κάποιον τρόπο έκανα κάποιες υποστοχωρήσεις, ξύλωσαν λίγο τον νόμο Διαμαντοπούλου, ο οποίος ήταν ένας νόμος ο οποίος θυμάμαι είχε ψηφιστεί με τεράστια πλειοψηφία. Βέβαια, οφείλω να πω πως δεν ήταν τώρα, δεν καταργήθηκαν οι σημαντικότερες διατάξεις του νόμου εκείνου. Έτσι. Και σε καμία περίπτωση δεν συγκρίνω εκείνο το πιστοκύρισμα με αυτό που έγινε μετά με το ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο τα ανέτρεψε όλα και ιδεολογικά τα πολέμησε. Με αυτή την ιδέα θέλω να σας ρωτήσω, εάν αν δέχεσαι αυτή την κριτική, στο βαθμό που σας αφορά και που στέκει, και αν σήμερα αυτό είναι το σημαντικότερο. Θεωρείτε ότι όντως θα πρέπει να επενδύσουμε σε σημαντικές μεταρρυθμίσεις. Σε αυτή την κριτική τα αφαιρέτησε η ζωή, ώστε να έχω απαντήσει πολλές φορές, αλλά θα ήθελα να ακουστεί η αλήθεια. Είχα μία θέση από την θέση που ήταν η Πανεπιστημίου Πελοποννήσου που είχα τότε, η οποία ήταν για μία συνενετική πολιτική στο ζήτημα των διατάξεων του νόμου 4009 του 2011 της Άννα Διαμαντοπούλου. Την είχα εκφράσει και δημόσια, την είχα συζητήσει και με την Υπουργό τότε. Οι διαφορές ή αν θέλετε τα σημεία απόκλησης ήταν ελάχιστα, αλλά ουσιαστικά για να μην υπάρξει αυτή η διάρρηξη μεταξύ της πολιτικής του Υπουργείου και των Πανεπιστημίων. Λάθη προφανώς έγιναν από όλες τις πλευρές και πρώτος εγώ να γνωρίζω τα δικά μου. Αυτό το οποίο έκανα όμως όταν έγινε υπουργός είναι αφενός με ελάχιστες επουσιώδεις αλλαγές. Τώρα αν εκλέγεται ο Κοσμήτωρας ή όχι, όπως καταλαβαίνετε δεν είναι μεγάλη διαφορά. Με ελάχιστες διαφορές να υπάρξει η εκλογή των συμβουλίων με ηλεκτρονική ψηφοφορία και συμμετοχή του 97-98% της ακαδημαϊκής κοινότητας. Αυτό τότε έγινε και έγινε το 2012 τον Σεπτέμβρη και τα πανεπιστήμια άνοιξαν χωρίς κανένα πρόβλημα. Αυτό είναι ένα κεκτημένο. Σήμερα όταν μιλάμε για ηλεκτρονικές ψηφοφορίες στα πανεπιστήμια θα πρέπει λοιπόν να περάσουμε στο επόμενο στάδιο. Να αποκαταστήσουμε τη σύνδεση με το παρελθόν και να πάμε στο επόμενο στάδιο. Ποια από αυτά τα πράγματα μπορούν να γίνονται χωρίς να έχουμε, όχι ότι δεν είναι σημαντικό να υπάρχουν οι μεγάλες συνελεύσεις και να ψηφίζουν με φυσική παρουσία. Αλλά πάρα πολλά πράγματα μπορούν να γίνουν πλέον με συμμετοχή, όπως γίνονται σε όλα τα πανεπιστήμια του εξωτερικού, με ηλεκτρονικές διαδικασίες, με τις νέες τεχνολογίες και με μεγαλύτερη συμμετοχή, έτσι ώστε οι μικρές και απομονωμένες μειοψηφίες να μην επιβάλλουν την θέλησή τους στις πλειοψηφίες της ακαδημαϊκής κοινότητας. Διάβαζα σήμερα στην Καθημερινή ένα άρθρο που λέει πως ο κορονοϊός φέρνει το τέλος των καταλήψεων, γιατί οι συνελεύσεις πλέον θα γίνονται με τηλεδιασκέψεις και ηλεκτρονικά, ας πούμε. Παραδείγματος χάρη, εγώ ήμουν απέναντι στις καταλήψεις πάντα σε όλη μου την ακαδημαϊκή καριέρα.
δεν καταλαμβάνεις ποτέ το σπίτι σου. Αλλά από εκεί και πέρα νομίζω ότι βρήκαμε, εφαρμόσαμε εξ αποστάσεως διαδικασίες οι οποίες μπορούν να ενταχθούν στην δημοκρατική έκφραση της κοινότητας της ακαδημαϊκής και χωρίς να έχουν τα προβλήματα τα οποία συναντάμε ομολογουμένως σε λίγα πανεπιστήμια, όχι σε όλα. Όμως θέλω να πω το εξής. Σήμερα που έχουμε περάσει μετά από 10 χρόνια κρίσης με ένα προσωπικό εκπαιδευτικό στα πανεπιστήμια αλλά και στη δευτεροβάθμια και πρωτοβάθμια με υψηλό μέσο όρο ηλικίας. Μην ξεχνάτε τα χρόνια της κρίσης δεν κάναμε πολλές προσλήψεις ή δεν κάναμε αρκετές έτσι ώστε να μπορούμε να αντισταθμίσουμε τις αποχωρήσεις και τις δεξιοδοτήσεις. Σήμερα λοιπόν θα πρέπει να ξεκινήσουμε και να δώρουμε το ρολόι από την αρχή και να πούμε ότι χρειαζόμαστε μεταρρυθμίσεις έτσι ώστε να έχουμε καλά στελέχη εκπαίδευσης. Είναι πολύ σημαντικό. Να οργανώσουμε τα σχολεία μας με καινούρια προγράμματα σπουδών, με νέο εκπαιδευτικό υλικό. Ξέρετε κάτι, οι γονείς γνωρίζουν ότι τα βιβλία που διδάσκονται τα παιδιά στο δημοτικό, κάποια από αυτά έχουν γραφεί για πρώτη φορά το 2006 και το 2007. Είναι πολλά χρόνια. Θα πρέπει λοιπόν να ξεκινήσουμε από το εκπαιδευτικό υλικό, να ξεκινήσουμε από τη μεταρρύθμιση της ανάδειξης των στελεχών εκπαίδευσης που κατήργησε ο ΣΥΡΙΖΑ και να βάλουμε νέες βάσεις. Και πρέπει επίσης, γιατί αυτό έχει σημασία, να δούμε πάλι το ζήτημα της Τράπεζας των Θεμάτων, νομίζω ότι ορθά είναι σε ένα επόμενο νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας, και το ζήτημα των πανελλαδικών εξετάσεων, έτσι ώστε να μην είναι το Λύκειο ένα μεγάλο εξεταστικό κέντρο. Όλα αυτά για μας θεωρώ ότι είναι προτεραιότητες. Γι' αυτό είπα προηγουμένως, αυτή η επιστροφή στο κοινωνικό κράτος είναι και μια επιστροφή στο πολιτικό κέντρο. Όχι στις πολιτικές του κέντρου, δεν λέω αυτό. Στο πολιτικό κέντρο έχουμε μια μετατόπιση πλέον από ανάγκη. Και αυτό νομίζω ότι θα κληθούμε να υπηρετήσουμε την επόμενη μέρα για τις μεγάλες μεταρρυθμίσεις, όχι μόνο σε αυτό το τομέα της εκπαίδευσης, της ψηφιακής κατάρτισης. Ποια θα είναι η μεγάλη ανισότητα της επόμενης μέρας? Οι πολίτες που θα είναι ψηφιακά καταρτισμένοι και θα μπορούν να ανταπεξέλθουν στις νέες τεχνολογίες μέσω της εργασίας τους, της επικοινωνίας τους, και οι πολίτες που δεν θα είναι επαρκώς καταρτισμένοι. Αυτό είναι μια μεγάλη κοινωνική ανισότητα στον νέο κόσμο που πάμε μετά τον κορονοϊό. Α, και βλέπουμε, λέει, ευτυχώς οι νέες γενιές είναι μίλια μπροστά από τις προηγούμενες. Και εκεί πέρα θα υπάρξει μια ηλικιακή αντίφαση. Δηλαδή, ανταποκρίθηκε θαυμάσια. Όμως θέλω να σας πω ότι είναι ευθύνη του κράτους να επιμορφώσει τους δασκάλους και τους καθηγητές έτσι ώστε, παραδείγματος χάρη, να μην έχουμε μόνο συμβατική διδασκαλία όταν θα περάσει ο κορονοϊός, αλλά να εντάξουμε την εξ αποστάσεως μέσα στην εκπαιδευτική λειτουργία για να την έχουμε από εδώ και πέρα πάντα. Θα την ξαναχρειαστούμε. Ναι, θα μπορούσε να κάνει, ας πούμε, διάλεξη σε μια τάξη, ακόμη και ενός σχολείου κανονικού. Ένας κύριος, ένας σημαντικός, μια σημαντική προσωπικότητα, να διδάσκουν τα παιδιά. Προφανώς. Δεν είναι. Υπάρχουν διάφορες εφαρμογές. Γιατί δεν πρέπει να υποκαταστήσει την κανονική εκπαίδευση ή τηλεεκπαίδευση, αλλά σίγουρα υπάρχουν τόσες εφαρμογές οι οποίες μπορούν να ανεβάσουν το επίπεδο, που σε καμία περίπτωση αυτό το κεφάλαιο που αποκτήθηκε αυτές τις ημέρες δεν πρέπει να πάει στράφη. Και ελπίζω ότι ο κόσμος, η κοινωνία μας, η οποία θα παραμείνει μια κοινωνία διακινδύνευσης. Και μια κοινωνία διακινδύνευσης, δηλαδή μια κοινωνία η οποία θα έχει πάντα ως πρόταγμα την πρόληψη του κινδύνου. Και ταυτόχρονα θα ξαναδεί τις σχέσεις μεταξύ ελευθερίας και ασφάλειας. Τι θέλω να πω? Οι παραδοσιακές έννοιες της πρόληψης, της καταστολής, αφομοιώνονται σιγά σιγά από την έννοια της κυβερνητικής της ασφάλειας. Είδατε πόσες φορές μιλήσαμε για την αυτοπιθαρχία των πολιτών, αλλά ταυτόχρονα και για την αυστηρότητα των μέτρων. Πόσο δεχτήκαμε μερικές παραβιάσεις στην ιδιωτικότητα. Η μιχλιλάτηση, παραδείγματος χάρη, την οποία την έχετε αναφέρει, σας παρακολουθώ σε εκπομπή σας
πολλές φορές. Η χνηλάτιση. Σκεφτείτε λοιπόν ότι το Γαλλικό Κοινοβούλιο σε δύο μέρες θα συζητήσει τη δυνατότητα να εγκατασταθεί μια λειτουργία στα smartphones έτσι ώστε να μπορεί το ένα τηλέφωνο με το κάτω χώρο να αναγνωρίζει εάν αυτόν με τον οποίο επικοινωνεί διαζώσεις ή τον πλησιάζει, εάν είναι φορέας κορονοϊού. Εδώ έχουμε μια τελείως διαφορετική ανάγνωση του τι σημαίνει ιδιωτικότητα. Γιατί υποχώρησε η έννοια της ιδιωτικότητας που είχαμε προηγουμένως? Χάρη της ασφάλειας. Χάρη της ασφάλειας. Λοιπόν, αυτό που προηγουμένως ήταν απέναντι στην τρομοκρατία, απέναντι στην σκληρή εγκληματικότητα, τώρα σιγά σιγά γίνεται για να προλάβεις κινδύνους υγείας και σιγά σιγά θα επεκταθεί. Υπάρχει μια μεγάλη συζήτηση που έχει ανοίξει πλέον για την προστασία των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων και πού θα πάει αυτή η προστασία όταν βλέπετε τη Γερμανία και την Γαλλία πλέον να συζητούν για ένα κοινό πρόγραμμα προστασίας προσωπικών δεδομένων, που όμως αυτά τα δεδομένα θα πηγαίνουν σε βάση δεδομένων. Οι βάσεις δεδομένων θα εργαλειοποιούνται από υπηρεσίες και όλα αυτά απειλούν την ελευθερία μας. Όμως, στην κοινωνία της διακινδύνευσης, μερικά πράγματα δεν θα είναι τόσο αυτονόητα όσο ήταν στο παρελθόν. Και εκεί νομίζω ότι ο κόσμος θα αλλάξει τα επόμενα χρόνια και εκεί χρειάζεται το κοινωνικό κράτος δικαίου να μπορεί να θωρακίσει καλύτερα τον πολίτη, όπως πιστεύω ότι πολύ σωστά έγινε στην Ελλάδα χωρίς ακρότητες και με ένα αυστηρό σύνταγμα όλη αυτή την περίοδο. Mm-hmm. Αλλά ταυτόχρονα ξέρετε ότι έχουμε και το παράδειγμα της Ουγγαρίας. Έτσι. Όπου ο Όρμπαν έκλεισε το κοινοβούλιο. Το κοινοβούλιο το οποίο το ήλεγχε κατά τα δύο τρίτα. Αλλά το έκλεισε. Έχουμε κάτι το οποίο δεν μπορούμε να το αφισβητήσουμε, ότι όλο το διάστημα της κρίσης το σύνολο σχεδόν των ευρωπαϊκών κρατών λειτουργήσε με διατάγματα. Ναι. Στην Ελλάδα ποινική, πράξη νομοθετικού περιεχομένου, στη Γαλλία διατάγματα. Που σημαίνει ότι και εκεί έχουμε ένα ζήτημα λειτουργίας των θεσμών, θεσμοί που στην Ελλάδα συμφωνούμε όλοι ότι κράτησαν, ήταν ανθεκτικοί και στην τωρινή κρίση, αλλά και στην επίθεση που έγινε στους θεσμούς, την οργανωμένη και συστηματική κατά την περίοδο διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, και τελικά οι θεσμοί αυτοί μπόρεσαν να σταθούν στα πόδια τους και τελικά να θωρακίζουν τη δημοκρατία. Άρα πιστεύω ότι στη δικαιοσύνη, παραδείγματος χάρη, κύριε Πιτροπάκη, δεν χρειάζεται να μιλήσουμε για μεγαλύτερη ψηφιοποίηση και για επιτάχυνση επιτέλους των ποινικών και αστικών αλλά και των διοικητικών διαδικασιών. Έτσι. Δηλαδή, δεν θα πρέπει να σκεφτούμε, το συζητούσαμε οι δικαστές αυτές τις μέρες, ότι τουλάχιστον οι συνεδριάσεις των δικαστικών συμβουλίων μπορούν να γίνονται μέσω μιας τηλεδιάσκεψης και να βγαίνουν οι αποφάσεις νωρίτερα. Καταλαβαίνετε, υπάρχουν πολλοί τομείς που θα αλλάξουν και πλέον θα αλλάξουν με την επιλογή των πολιτικών δυνάμεων που θα συστρατευτούν γι' αυτό, αλλά θα αλλάξουν και από ανάγκη. Είναι ανάγκη πλέον να είμαστε έτοιμοι με θωρακισμένο το Εθνικό Σύστημα Υγείας την επόμενη περίοδο. Mm-hmm. Δεν είναι μόνο προσλήψεις και δίκιο Πελαγίδης. Είναι και μια άλλη οργάνωση. Μπράβο. Σωστό. Αλλά αυτό είναι και προσλήψεις όμως. Είναι και οργάνωση. Δαπάνες. Δεν ξέρω, είναι προσλήψεις. Είναι δαπάνες για να πάρεις εξοπλισμό. Ανακατατάξεις για να μην ξοδεύεις, ας πούμε, σε κάτι που δεν γίνεται. Οικογενειακός γιατρός για να μην επιβαρύνει στα νοσοκομεία. Μπορεί να γίνει ένα συνδυασμό πραγμάτων πολλών. Αλλά μιλάμε για μια σειρά από μεταρρυθμίσεις, οι οποίες θα βρίσκονται, αν θέλετε, αναγκαστικά στην προτεραιότητα των πολιτικών το επόμενο διάστημα. Των πολιτικών της άσκησης πολιτικής εννοώ, της δημόσιας πολιτικής. Γι' αυτό λέω ότι θα έχουμε μια αναγκαστική επιστροφή στο κράτος, στο κοινωνικό κράτος και μια στροφή στο πολιτικό κέντρο. Ναι. Να κάνω τώρα μια ερώτηση πάνω σε αυτό.
Γιατί υπάρχει μια τέτοια συζήτηση που λέει ότι να δικαιώνονται οι απόψεις της Σοσιαλδημοκρατίας, γίνεται ξανά επίκαιρη, κάποιοι άλλοι λέγανε από το ΣΥΡΙΖΑ ότι είμαστε σε γύρισμα της ιστορίας. Πρέπει να γίνει πανδημία δηλαδή για να δικαιωθεί η Σοσιαλδημοκρατία. Μια φορά στα 100 χρόνια δικαιώνεται. Θα σας πω. Αυτό είναι το ένα ερώτημα. Το δεύτερο είναι, όλοι θέλουμε κοινωνικό κράτος, όλοι θέλουμε να ζούμε σοσιαλδημοκρατικά, γίνεται. Αλλά τα τελευταία χρόνια στην Ευρώπη υπήρχε ένα ζήτημα. Ένα πρώτο, ένα δημογραφικό ζήτημα. Δηλαδή δεν μπορούμε να συντηρούμε, αν δεν παράγουμε ένα τεράστιο, ένα ασφαλιστικό που έχει τεράστιες δαπάνες. Και η Σοσιαλδημοκρατία είχε ένα πρόβλημα πρότασης, πρώτον στα θέματα αύξησης του πλούτου, δημιουργίας νέου πλούτου. Και τα τελευταία χρόνια, τα λιγότερα τελευταία χρόνια, έτσι, πιο πρόσφατα ήταν το πρόβλημα που είχε με τη μετανάστευση, με το μεταναστευτικό. Το οποίο εξακολουθεί να υπάρχει, έτσι θα δούμε. Τώρα είναι σε ύφεση λόγω της κατάστασης, αλλά μπορεί να ξαναδημιουργηθεί. Σε στασιμότητα. Έτσι είναι. Τι λέει λοιπόν η Σοσιαλδημοκρατία σήμερα, μετά από μια τεράστια κρίση που πέρασε στην Ευρώπη και στην Ελλάδα δυστυχώς, στην Ελλάδα και για ειδικότερους λόγους, το Πασόκ το καημένο πλήρωσε πάρα πολύ, κατά τη γνώμη μου, άδικα. Ευθύνες που δεν είχε σε μεγάλο βαθμό. Έκανε και λάθη, αλλά τέλος πάντων δεν πιστεύω ότι συγχρονίζεται με την κρίση της σοσιαλδημοκρατίας στην Ευρώπη. Τι κάνουμε εδώ πέρα λοιπόν τώρα, ποιες είναι οι απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα που έθεσα? Στο πρώτο ερώτημα που ήταν, πιστεύω, αρκετά δυστυχικό. Καταρχάς, η σοσιαλδημοκρατία εμφανίζεται και υποχωρεί κατά τακτά χρονικά διαστήματα, ιδιαίτερα κατά τη μεταπολεμική περίοδο, έτσι δεν είναι? Κυρίως κυριάρχησε στην Ευρώπη, τουλάχιστον κυριάρχησε. Κυριάρχησε σε κάποιες δεκαετίες, αλλά έφτιαξε και μοντέλα. Ναι, αυτό, εσείς αναφέρεστε στο σοσιαλδημοκρατικό μοντέλο των σκανδιναβικών κρατών, το οποίο άντεξε 40 χρόνια. Ακόμη και η Γερμανία, θεωρώ, και οι κεντρικές χώρες της Ευρώπης δεν είναι. Έχουν ένα κοινωνικό κράτος. Χτίσανε δηλαδή κοινωνικό κράτος. Το βασικό όμως, το βασικό του σοσιαλδημοκρατικού μοντέλου είναι η οικοδόμηση και η ενίσχυση του κοινωνικού κράτους. Ένα άλλο βασικό που το ξεχνάμε και το οποίο έγινε με τεθλασμένες, αλλά έγινε με πολύ σκληρή δουλειά, διαπραγμάτευση, υποχωρήσεις αλλά και μεγάλες κατακτήσεις, είναι η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Το αίτημα για κοινωνική δικαιοσύνη, αλληλεγγύη, ευημερία, που ήταν οι βασικές αρχές της συγκρότησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μαζί με την ειρήνη, τη συνεργασία, την οικονομική ανάπτυξη. Εγώ αυτά τα δέχομαι που λέτε, σωστά είναι. Αλλά η αριστερά στην Ελλάδα μιλάει για μια νεοφιλελεύθερη Ευρώπη, Ευρώπη που δεν τη βλέπουμε. Όπως λέτε κι εσείς, ή για η δημιουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν αναδέξει κάποιος. Είναι σοσιαλδημοκρατικά. Μερικές φορές. Εγώ δεν το λέω με καμία δεικτική διάθεση, έτσι προς Θεού. Αλλά μερικές φορές η άγνοια της ιστορίας οδηγεί σε μεγάλες παρεμβαίνειες. Εάν δούμε πώς φτάσαμε στο Μάστριχτ, με ποιους συμβιβασμούς βέβαια, αλλά ότι εκεί κατοχυρώθηκαν ουσιώδη ζητήματα όπως το κοινό νόμισμα. Έτσι, μιλάμε σήμερα ότι για την ευρωπαϊκή νομισματική πολιτική, μιλάμε επίσης και για το Ελλάδα σώθηκε επειδή το 2004 η κυβέρνηση Σιμίτη, Πασόκ, μπήκε η Κύπρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση και λίγο νωρίτερα είχε γίνει πράξη η ένταξή της στο ενίο νόμισμα. Είναι πολύ σημαντικά πράγματα αυτά. Βεβαίως και υπήρχαν μεγάλες υποχωρήσεις. Η υποχώρηση του κοινωνικού κράτους τα τελευταία χρόνια και ιδιαίτερα τα τελευταία δεκαετία που ήταν παντού στην Ευρώπη η διάψευση της Ευρώπης. Γι' αυτό και είδαμε την υποχώρηση της σοσιαλδημοκρατίας. Η Γαλλία, που το Σοσιαλιστικό Κόμμα είναι στο 6% αυτή τη στιγμή, δεν πέρασε την κρίση που πέρασε η Ελλάδα. Έτσι. Σε άλλες χώρες όπου είχαμε μετατόπιση του εκλογικού σώματος σε ανορθολογικές πολιτικές δυνάμεις και πάλι δεν πέρασαν την κρίση της Ελλάδας. Ούτε το διχασμό του 2010, 2012, 2013, 2014 με τις πλατείες πέρασε η Ελλάδα. Λέω όμως ότι θα έπρεπε να υπάρξει αυτή η κρίση. Μα ξέρετε, η ιστορία είναι πανούργα. Η ιστορία μερικές φορές αφήνει ένα παράθυρο ανοιχτό. Και αυτό το παράθυρο αυτή τη στιγμή προκαλεί την ανάγκη να στηριχθεί το κοινωνικό κράτος
και το κράτος δικαίου, διότι θα αλλάξουν οι σχέσεις, οι κοινωνικές, οι οικονομικές, οι ένομες σχέσεις θα αλλάξουν και θα αλλάξουν ως συνέπεια της κρίσης. Υπάρχει όμως και κάτι άλλο. Το ότι είναι μοντέλο. Θα φτιαχτούν, κύριε Παπαθεοδόρου. Συγγνώμη. Μεδανικά θα φτιαχτούν, λέω, προς το παρόν. Να δούμε λοιπόν αυτό. Γιατί αυτό έχει σημασία. Μπορεί το μοντέλο να είναι σοσιαλδημοκρατικό ή να το χαρακτηρίζουμε εμείς σοσιαλδημοκρατικό. Αλλά ο τρόπος με τον οποίο θα αντιμετωπίσουμε την οικονομική κρίση που έρχεται ως Ελλάδα και η Ελλάδα μέσα στην Ευρώπη, αυτό θα βάλει τις νέες διαχωριστικές γραμμές μεταξύ προοδευτικού και συντηρητικού. Δηλαδή, το να μιλάει σήμερα, παραδείγματος χάρη, ο Μακρόν που είναι κεντρός ή κέντρο φιλελεύθερος, για την ενίσχυση του κοινωνικού κράτους, να μιλάει ο Κυριάκος Μητσοτάκης ή να μιλάει η αριστερά στην Σουηδία, αυτό τι σημαίνει? Ότι αυτό το μοντέλο μετατόπισε τις παραδοσιακές πολιτικές γραμμές που ξέραμε μεταξύ κέντρου, κεντροδεξιάς και κεντροαριστεράς. Το θέμα είναι ποιος θα το κάνει. Το θέμα είναι ποιος θα έχει την πολιτική βούληση των μεταρρυθμίσεων την επόμενη μέρα και από ποια σκοπιά. Γιατί αυτά που συζητάμε θα είναι οι ανάγκες της επόμενης μέρας. Το θέμα είναι ποια θα είναι η πολιτική βούληση για τις μεταρρυθμίσεις για να φτάσουμε σε αυτό. Και πώς θα φτάσουμε. Η Ευρώπη ξεκίνησε να αντιμετωπίζει την κρίση όπως πάντα με καθυστέρηση. Γιατί έτσι είναι η Ευρώπη. Η Ευρώπη είναι ένας μηχανισμός αρκετά δυσκίνητος, ο οποίος όμως έχει αρχές και αξίες οι οποίες είναι αναφυσβήτητες απέναντι στην κρίση. Μέχρι σήμερα γίνανε πολλά πράγματα. Εγώ δεν είμαι από αυτούς που λένε ότι δεν έγινε τίποτα. Η ποσοτική χαλάρωση, η απελευθέρωση των ΕΣΠΑ, το γεγονός επίσης της απόφασης για τον ESM. Προσδοκώ ότι στην επόμενη σύνοδο κορυφής θα περάσει, θα υιοθετηθεί το κοινό ταμείο ανάπτυξης για την αντιμετώπιση της κρίσης. Και στην ουσία είναι ότι αυτή τη στιγμή όλες οι ευρωπαϊκές χώρες θα χρειάζονται χρήματα για να χρηματοδοτήσουν τα συστήματά τους. Κάποια από αυτά θα προέλθουν από δανεισμό. Από δανεισμό είτε από τον ESM, είτε από άλλες πηγές. Είτε από την Τράπεζα Επενδύσεων, την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, είτε με τη συμβολή όπως έγινε της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Ναι. Πάντως, το να σκεφτούμε ότι η Ευρώπη θα συνεχίσει να δουλεύει και η Ελλάδα θα συνεχίσει να δουλεύει με business as usual όπως δούλευε πριν τον κορονοϊό, είναι το μόνο πράγμα που όλοι θεωρούν αδύνατο. Επομένως, μέσα από σκληρές διαπραγματεύσεις και αμοιβές υποχωρήσεις, εγώ θεωρώ ότι η Ευρώπη θα φτάσει σε ένα μοντέλο πολύ γρήγορα ενίσχυσης, ενίσχυση των οικονομιών, ενίσχυσης των εθνικών συστημάτων υγείας. Υπόθηκε ήδη. Με όλα τα υπόλοιπα μέτωπα ανοιχτά. Δηλαδή, επειδή θα αντιμετωπίσουμε αυτό, δεν σημαίνει ότι δεν θα πρέπει να καταλήξουμε σε μια διαχείριση του προσφυγικού που θα είναι διαφορετική από αυτού που επιβάλλει το Δουβλίνο. Έτσι. Το οποίο έχει πεθάνει μεν. Ναι. Έτσι. Αλλά δεν έχει αντικατασταθεί από κάτι άλλο. Δεν σημαίνει, παραδείγματος χάρη, ότι δεν θα χρειαστεί άμεσα, πολύ άμεσα, να ξαναδούμε την κοινή δήλωση Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας, διότι η Ελλάδα και η Τουρκία έχουν καταστεί ένας χώρος διαχείρισης προσφυγικής κρίσης και η Ευρώπη εδώ θα πρέπει να ανταποκριθεί με διαφορετικό τρόπο από ό,τι το έκανε μέχρι σήμερα, με άλλες πολιτικές. Χρειάζονται ευρωπαϊκοί μηχανισμοί επιστροφών, χρειάζεται ευρωπαϊκός μηχανισμός ασύλου. Αυτά δεν είναι η κρίση του κορονοϊού. Αυτά είναι η τρέχουσα πολιτική η οποία θα έρχεται να δένει και να επιβαρύνει την υπάρχουσα κατάσταση. Μαζί με την ανεργία και μαζί με όλες τις μεγάλες μεταρρυθμίσεις οι οποίες τελικά επιταχύνθηκαν από την κρίση του κορονοϊού. Να κάνω μια τελευταία ερώτηση για να κλείσουμε. Ομολογούμε και εγώ και πολλοί, νομίζω όλοι στο δημόσιο λόγο, πως το κίνημα αλλαγής κράτησε μια υπεύθυνη στάση σχετικά
ως αντιπολίτευση και στην κρίση βέβαια του ευρώ, πάρα πολύ καλή στάση και τώρα. Αυτό το πιστώνουμε στα πολύ θετικά του. Εγώ όμως, επειδή ξέρω πως τώρα έρχεται μια δύσκολη περίοδο στην οικονομία και στην κοινωνία. Ναι. Θα ήθελα να δω, θα δείξει την ίδια επιθυμητότητα, γιατί θα χρειαστούν να πάρθουν κάποια μέτρα ίσως. Ίσως. Είδαμε το Πασόκ, ας πούμε, και τον ΣΥΡΙΖΑ να συνεχώς να εμπλουτίζουν το διάλογο με προτάσεις για το πού να δώσουμε και πού να δώσουμε και πού να δώσουμε. Από ένα σημείο και μετά δεν θα έχουμε πού να δώσουμε, θα πρέπει κάπου να κόψουμε για να δώσουμε. Και το Πασόκ τα πέτρινα χρόνια που έδειξε τεράστια ευθύνη και σήκωσε στις πλάτες του όλο το βάρος του να παραμείνει η χώρα στην Ευρωζώνη, ελπίζω να έχει την αίσθηση ευθύνης και στο επόμενο διάστημα, αν χρειαστεί, να δείξει πάλι ένα χαρακτήρα εκεί πέρα, ελπίζω. Τι λέτε? Κύριε Πιτροπάκη, εγώ δεν μπορώ να εκφράσω την κεντρική πολιτική γραμμή, ούτε καν για τώρα ή για το μέλλον. Μπορώ όμως να πω το εξής. Είναι πολύ σπουδαίο αυτό που είπατε, ότι η εμπειρία ότι το ΠΑΣΟΚ τα πέτρινα χρόνια της κρίσης ανέλαβε δυσανάλογη για τις ευθύνες του ιστορική ευθύνη διαχείρισης της κρίσης, είναι απολύτως βέβαιο. Όπως επίσης και ότι τώρα αντιπολίτευση και κυβέρνηση θα βρεθούν μπροστά σε επιλογές. Δεν ξέρω ποια θα είναι η επιλογή του ΣΥΡΙΖΑ. Από ό,τι βλέπω, η γραμμή του ΣΥΡΙΖΑ θα είναι στην ομαλή επαναφορά στην αντιπολίτευση του 12, του 13 και του 14 και μέχρι το 15 που ανέλαβα. Γιατί αλλιώς δεν μπορώ να εξηγήσω ορισμένες υπεριφέρειες, παρά το γεγονός ότι πολλές φωνές του ΣΥΡΙΖΑ ήταν εξαιρετικά μετριοπαθείς και με επίγνωση της ιστορικής ευθύνης. Αλλά από εκεί και πέρα ξέρετε ότι η ηγεσία είναι αυτή που εκφράζει τη στάση. Η επιλογή νομίζω από εδώ και πέρα θα είναι η εξής. Καταρχάς δεν υπάρχει επιλογή του ούτε ούτε. Ούτε με τη μια πολιτική ούτε με την άλλη. Αυτό είναι παρελθόν. Και ίσως επειδή είναι παρελθόν. Είναι, και επειδή είναι παρελθόν, νομίζω ότι η πολιτική όπως και η φύση αντιπαθούν το κενό και δεν μπορούν να ακολουθήσουν τέτοιες τακτικές. Εδώ θα έχουμε να επιλέξουμε το εξής. Ή από τη μία πλευρά θα υπάρχει πολιτική πρωτοβουλία έτσι ώστε οι δυνάμεις οι οποίες έχουν παλέψει τον λαϊκισμό. Αναφερθήκατε προηγουμένως, το δώσε και εμένα Μπάρμπα και κάποια στιγμή δεν θα έχει ο Μπάρμπας να δώσει. Ναι. Αλλά ήταν μεταρρυθμιστικές δυνάμεις και παραμένουν μεταρρυθμιστικές δυνάμεις. Αυτές οι μεταρρυθμιστικές δυνάμεις θα πρέπει να συστατευτούν σε μια πολιτική αναγέννηση της χώρας. Εγώ αυτό το βλέπω ως προτεραιότητα. Το βλέπω να έρχεται και σε πολύ διαφορετικά πολιτικά συστήματα της Ελλάδας. Παραδείγματος χάρη, ξέρετε, στην Πορτογαλία η αντιπολίτευση στον Κώστα απάντησε ότι τώρα έχουμε κρίση. Δεν είναι η κυβέρνηση των αριστερών, είναι η πορτογαλική κυβέρνηση. Όταν θα βγούμε το βλέπουμε, αλλά να μην ξαναβγούμε σε μεγάλη οικονομική ύφεση. Και διάβασε επίσης πως ο Ιγκλέσιος το Ποντέμος, χλέβασε τον αρχηγό της αντιπολίτευσης στην Ισπανία, λέει, δείτε την αντιπολίτευση που κάνει, έτσι είναι αντιπολίτευση. Ο Ιγκλέσιος δηλαδή θέλει να κάνει αντιπολίτευση το κεντροδεξιό κόμμα πιο σκληρή στην κεντροαριστερή κυβέρνηση, μόνο και μόνο για να κάνει αντιπολίτευση, ας πούμε. Αν ήμουν κακός που δεν είμαι, θα έλεγα ότι κάποια στιγμή ο ηγέτης των Ποδέμων θα πρέπει να απολογηθεί γιατί οδήγησε στο να γίνονται συγκεντρώσεις ενώ είχε ξεσπάσει ο κορονοϊός και ξέθεσε τους ανθρώπους σε κίνδυνο, αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Λέω όμως τώρα ότι πραγματικά αυτό το οποίο είπα προηγουμένως και είναι η πολιτική μου θέση, ότι άρα είστε πέρα μιας πιο βλέπουμε ότι υπάρχει συνεργασία ότι βλέπουμε ότι υπάρχει πολιτική. Όχι, εγώ λέω αυτή τη στιγμή ότι θα πρέπει να συγχωνηθούν πολιτικές. Ναι. Και επίσης βλέπω και κάτι άλλο. Χρειάζεται στροφή στο πολιτικό κέντρο. Κανένας δεν μπορεί να φανταστεί
μεταρρυθμίσεις, αλλαγές θέλετε να πείτε, τομές θέλετε να πείτε. Χρησιμοποιήστε όποιον όρο θέλετε. Αλλά κάτι το οποίο να αλλάζει τη ζωή των ανθρώπων την επόμενη μέρα προς το καλύτερο και να μην στηρίζεται σε μια ευρεία κοινωνική και πολιτική συμφωνία. Εγώ θεωρώ λοιπόν ότι αυτή η συμφωνία, επειδή ο κόσμος άλλαξε μετά τον κορονοϊό, θα το καταλάβουμε πολύ σύντομα, επειδή η οικονομική κρίση ελπίζω να είναι μικρότερη στη χώρα μας από ότι θα είναι γενικότερα στον κόσμο, αλλά τα νούμερα τα διαβάζουμε όλοι με τον ίδιο τρόπο και βλέπουμε τους κινδύνους. Η επόμενη μέρα θα πρέπει να είναι μια μέρα ανασυγκρότησης κοινωνικής, πολιτικής και οικονομικής. Και εκεί ο καθένας θα μετρηθεί ανάλογα με αυτό το οποίο θέλει να αποτυπώσει ως πολιτική επικοινωνία με τους πολίτες. Γιατί έχω την αίσθηση ότι οι πολίτες σε ορισμένες περιπτώσεις έχουν πολύ μεγαλύτερη διέστηση από τους πολιτικούς. Και αυτό ίσως να έφερε και την συμπεριφορά την οποία είδαμε όλο αυτό το διάστημα. Που ξαφνικά αναγνωρίσαμε την αυτοπιθαρχία, αναγνωρίσαμε την συλλογική και την ατομική ευθύνη. Ξέρετε κάτι, υπάρχουν στιγμές της ιστορίας μας όπου όταν οι πολίτες συντάχθηκαν πίσω από ορθολογικές πολιτικές, βγήκαν κερδισμένοι. Υπάρχουν άλλες στιγμές που οι πολίτες συντάχθηκαν πίσω από τυχοδιοκτικές πολιτικές, από ανορθολογικές πολιτικές, από φαντασιακές πολιτικές και βγήκαν χαμένοι. Δεν έχουμε την πολυτέλεια να βγούμε χαμένοι και από αυτή την κρίση. Θα πρέπει να κερδίσουμε τη ζωή και τη χώρα από την αρχή. Άρα οι πολιτικές εξελίξεις δεν χρειάζεται να μας προλάβουν. Οι πολιτικές εξελίξεις θα είναι αντίστοιχες των απαιτήσεων των πολιτών. Και οι απαιτήσεις των πολιτών τώρα μαζί με την ανασφάλεια είναι ακόμη μεγαλύτερες. Εγώ θα το περιέγραφα ως εξής αυτό, την πρόκληση, τη συνθήκη. Ότι πολιτικά θα επιβιώσουν όσοι είναι σοβαροί. Η τρέλα πια... Νομίζω ότι ναι. Η τρέλα δεν πουλάει και το Τζέμπερ Επανάσταση. Οι δυνάμεις που θα δείξουν σοβαρότητα, η επιστροφή στη σοβαρότητα θα είναι το μήνυμα, έτσι είναι. Η πολιτική ευθύνη. Η πολιτική ευθύνη και η στήριξη της πολιτικής σταθερότητας της χώρας, νομίζω ότι αυτό είναι το υπόβαθρο για να μπορούσουμε να προχωρήσουμε στους δύσκολους μήνες και τα δύσκολα χρόνια που έρχονται. Κύριε Παπαθεοδόρου, σας ευχαριστώ πολύ. Μεγάλη μου χαρά και μεγάλη μου τιμή η πρόσκλησή σας και πολύ ευχάριστη συζήτηση που είχαμε. Να είστε καλά και εγώ σας ευχαριστώ. Μένουμε σπίτι, έτσι. Μένουμε σπίτι. Και χρόνια πολλά βέβαια. Και πάλι. Χρόνια πολλά. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Αγαπητοί φίλοι, τελειώνουμε σιγά σιγά. Θα μου επιτρέψετε, πριν κλείσω, να σας παρακαλέσω, να ξέρετε πως αυτή τη στιγμή είμαστε και στο YouTube και στο Twitter κάνω streaming. Θα ήθελα λοιπόν να μπείτε στο κανάλι μου στο YouTube και να κάνετε εγγραφή. Θα σας το ξαναδείξω πάνω. Μάνος Επιτροπάκης αν γράψετε, αν μπείτε μέσα στο YouTube βάλετε το όνομά μου, θα σας βγάλει το κανάλι μου. Πατήστε εγγραφή και το καμπανάκι αν θέλετε να λαμβάνετε ειδοποιήσεις. Για να δω τα σχόλιά σας. Ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ όλους. Λοιπόν, για να πω λίγο και στο YouTube, στο stream του YouTube να δω. Αν όλα πάνε καλά. Λοιπόν, εγγραφή στο κανάλι μου. Ανεβάζω όλες τις εκπομπές. Υπάρχουν και άλλα βιντεάκια. Επίσης, να ξέρετε πως επειδή ασχολούμαι με τεχνολογία, μου αρέσει, θα ανεβάζω και τέτοια βίντεο. Τα μουσικά μου βίντεο, προφανώς. Και οτιδήποτε άλλο έτσι βρίσκω ενδιαφέρον. Οπότε, ραντεβού θα δώσουμε ξανά εμείς αύριο.
Δώσε μου ένα λεπτό. Εντάξει. Λοιπόν, ραντεβού αύριο το βράδυ. Κατά πάσα πιθανότητα, αν το καταφέρω, θα οργανώσω μια εκπομπή που θα αφορά κυρίως τους καλλιτέχνες και την κρίση του κορονοϊού. 9 η ώρα λοιπόν αύριο το βράδυ. Το πρωί θα σας ανακοινώσω τους καλεσμένους μου. Χρόνια πολλά και πάλι και μένουμε σπίτι, μέχρι να μας πούν ότι μπορούμε να βγούμε έξω. Λοιπόν, για να το δω εδώ. Πού είμαστε...